Με σκοπό τη λήψη αναγκαίων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου, συνεδρίασαν το πρωί της Παρασκευής τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστας Ζαχναφέρη. Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών και φορέων που συμμετείχαν δήλωσαν την ετοιμότητά τους, εξέφρασαν την άψογη συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό, ενώ τονίστηκε ότι το ΠΑΝ είναι η πρόληψη τόσο από την πλευρά των υπηρεσιών όσο και από την πλευρά των πολιτών. Έχοντας τις προηγούμενες εμπειρίες από τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύω ότι θα πάμε φέτο ακόμα καλύτερα. Ήδη δεν είχαμε ουσιαστικά προβλήματα τις περισμένες περιόδους. Κατεθέθηκαν οι απόψεις. Κάποια προβλήματα που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή και του χειμερινού περίοδου δημιουργούνται, ήρθαν σχεδόν άπαντες οι υπηρεσιακοί παράγοντες που συμμετέχουν. Η επικεφαλής φυσικά είναι η πυροσβεστική της αρχείου. Και κατά δεύτερο λόγο όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Υπόθηκαν κάποια πράγματα, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα σημεία στα οποία είχαμε κάποια προβληματάκια τις προηγούμενες χρονιές. Εκείνο που έχω να αποσημάνω ότι υπάρχει πολλή μείωση των χρηματικών ποσών τα οποία δίνονται για αυτούς τους σκοπούς και παλεύουμε με το φιλότιμο των υπαλλήλων, των πολιτών, ειδικά των εθελοντικών οργανώσεων, της διοίκησης, των υποζήτησης, ώστε να μην συμβεί το απρόβλεπτο και να μην θρυνήσουμε, όχι να το συζητάω, να μην θρυνήσουμε καταστροφές περιουσιών. Και φυσικά και ειδικά του έγινε ιδιαίτερη μία για το περιεστικό δάσος, το οποίο πρέπει να το φυλάξουμε για να το φυλάτουμε σκόριο φθαλμού. Υπάρχει καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια και με τους φορείς και με την πυροσβεστική. Υπάρχει συνεργασία άριστη και μάλιστα από μερικούς τονίστηκε και γίνανε και κάποιες φιλοφωνίες μεταξύ υπηρεσιών, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί το κλίμα και η συνεργασία μεταξύ ΔΔΕ, πυροσβεστικής, δασαρχείου, αστυνομίας και πάντοτε υπό την υποπτία εννοείται της περιφέρειας, ήταν άριστη συνεργασία και χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ωστόσο θα πρέπει να είναι και προσεκτικοί οι πολίτες από εδώ και πέρα περισσότερο από ό,τι πριν. Οι πολίτες και το κυριότερο πρέπει να επικεντρωθούν, αυτό είναι και από τις άλλες χρονιές και τονίστηκε, στην πρόληψη. Πρέπει να γίνει απαραίτητες ενέργειες, καθαρισμοί, αποψηλώσεις, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν λιγότερο το πιθανότητα κάποιων ατυχών φαινομένων. Και από εδώ μια από την κατασκευή, φυσικά είναι και πολύ της υπεύθυνη, διότι κάτι που κάποιοι δεν την ελαμβάνουν, δεν το ξέρουν, αλλά πιστεύω ότι το γνωρίζουν και δεν θέλουν. Μια εστία ειδικά πυρκαγιών είναι τόσο στα χωριά περισσότερο και στην πόλη, τα οικόπεδα τα οποία για τον αλφαβήτα λόγο δεν, ειδικά σε αυτήν την κρίση δεν κτίζονται. Αυτά τα οικόπεδα είναι υποχρέωση των πολιτών και να καθαρίζονται. Και αυτό με την ευκαιρία που με δίνεται, έπρεπε όλοι οι πολίτες, όσο στα χωριά όσο και στην πόλη, μία φορά το χρόνο γίνεται αποψήφιση να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Διότι με την πάροδο του καλοκαιριού, όσο το καλοκαίρι έρχεται πιο κοντά, αυτά ξεραίνονται και είναι βασικές αιτίες πυρκαγιών. Είναι υποχρέωση των πολιτών τα οικόπεδά τους να τα καθαρίζουν. Κλείνοντας, στάθηκαν στην ενεργοποίηση των πολιτών ώστε να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε την πυροσβεστική, είτε την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για οτιδήποτε εμπίπτει στην αντίληψή τους.